Τις πρωτοχρονιάτικες πίτες έκοψαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι εργαζόμενοι σε εξωτερικά συνεργεία του Δήμου στο Στρατουδάκιο και οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Και στις δύο εκδηλώσεις, το πρώτο κομμάτι έκοψε ο Δήμαρχος Μεγαρίων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, ευχαριστώντας τους εργαζομένους για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν καθημερινά για να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους. Νομίζω ότι και τώρα, όπως είπε και παλιότερα, αλλά και τώρα που έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει ένα κύκλο συνεργασίας, μπορώ απερίφραστα να πω ότι όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου με εξέπληξαν ευχάριστα, γιατί πολλά και διάφορα ακούγονταν κατά καιρούς από τους υπαλλήλους, να μην τα πω, παραγνωρίζετε κι εσείς, μέσα σε αυτή την κοινωνία ζείτε και τα ξέρετε. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει, είναι το στήριγμα του Δήμου και χωρίς αυτούς δεν μπορεί να είναι το στήριγμα. Και επειδή είμαστε τώρα στην διεύθυνση ΚΑΠΕΣ, που είναι η αιχμή του δόρατος του Δήμου, είσαστε οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, είσαστε οι άνθρωποι που σας βλέπει ο κόσμος καθημερινά και από το έργο σας εξαρτάται και η εικόνα του Δήμου. Νομίζω ότι έχετε δώσει εξετάσεις όλα αυτά τα χρόνια και έχετε περάσει με άριστα. Βέβαια, να το πω και θα το λέω, μέχρι να διορθωθεί υπάρχουν πολλοί τρόποι, και ελαχίστων εξαιρέσεων. Έτσι, για να τα βάζουμε όλα στο ίδιο σακί. Πέρα από πολύ όμορφη παρέα, νομίζω ότι είναι και από τις πλέον παραγωγικές παρέες και πιο σημαντική διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών, πολιτισμού, παιδείας, έτσι τα πιο σημαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κοινωνία μας. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την κρίση, μέσα από αυτή την ταλαιπωρία και μέσα από αυτά τα ολέθρια που μας συνέβησαν, δόθηκε η δυνατότητα να αναδειχθούν και οι αρετές, οι δυνατότητες και η αποτελεσματικότητα αυτής της υπηρεσίας, η οποία μπορώ να πω ότι ήταν καταπληκτική. Ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Φυλαχτός ευχαρίστησε τους εργαζομένους των εξωτερικών συνεργείων για την άψογη και δουλειά, ιδιαίτερα στον τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Θα είπε ο Δήμαρχος όλα, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Είμαι ευχαριστημένος από όλα τα εξωτερικά συνεργεία και από τη Διεύθυνση Καθαριότητος των απορριμματοφόρων και γενικά την καθαριότητα. Θέλουμε κάτι περισσότερο, το κάτι τρεις ακόμα, το οποίο πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία. Γενικά όταν κάνουμε την αποκομιδή, να ελέγχουμε λιγάκι και το τι υπάρχει γύρω από τους κάδους. Αυτά όσον αφορά για τα παιδιά, τα οποία είναι στην καθαριότητα, στα απορριμματοφόρα. Η Αντιδήμαρχος κυρία Ελένη Ρίγα ευχαρίστησε και εκείνη με τη σειρά της τους υπαλλήλους που, όπως ανέφερε, έζησαν από το μηδέν την υπηρεσία με πολύ κόπο, ώστε σήμερα να είναι πρότυπο για άλλους Δήμους. Νομίζω ότι τις δομές μέσα από τις κρίσεις που περιέγραψε ο Δήμαρχος ήταν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και δεν το ξέρουμε μόνο εμείς που τις ζούσαμε. Από τη στιγμή που δεν είχαμε ούτε καρέκλα να καθίσουμε, ούτε υπολογιστή να γράψουμε και έπρεπε να δίνουμε δεδομένα πώς θα έχουν υπολογιστεί, και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε ένα πρότυπο κέντρο πια για όλη την Ελλάδα. Και θέλω να ευχαριστήσω και τις διευθύνσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε άριστα και ευχαριστούμε πάρα πολύ των οικονομικών που είναι ο στήλος της Δήμου, γιατί χωρίς τις διευθύνσεις οικονομικών δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, και την διεύθυνση προγραμματισμού που επίσης συνεργαζόμαστε, καθώς και το γραφείο προσωπικού. Είναι πάρα πολύ αγαστή η συνεργασία μας και θέλω να σας ευχαριστήσω δημοσίως, καθώς και με την νομική υπηρεσία, εκεί που με θέματα. Και ήταν μια ευκαιρία δημοσίως να σας τα πω και να σας ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου για όλα. Καθώς και τις εθελόντες που είναι εδώ παρούσες, οποίες κάθε φορά που τις καλούμε όταν θα υπάρξει πρόβλημα, δεν έρχονται απλά μόνες τους, φέρνουν και συνεργείο ολόκληρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.